Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Ελένη Κασαρού. Έρχομαι από το Πανεπιστημίο της Κρήτης, από το Ρέθμινο συγκεκριμένα. Και πράγματι θα μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί αυτή για μένα αυτή τη στιγμή είναι mind shift. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι πολύ έντονα. Ε, και μάλιστα θα αναφερθώ σε ένα πρόγραμμα, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ονομάζεται Τάλος, το οποίο πολύ πρόσφατα έχουμε πάρει στο, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και αφορά την τεχνητή νοημοσύνη στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Ε, πριν όμως πάμε στο θέμα και πούμε μερικά πράγματα, είναι καλό να φωτίσουμε τους όρους, να δούμε τι εννοούμε με τους όρους νοημοσύνη και τεχνητή νοημοσύνη μετά. Ε, είναι πολύ, μεγάλο φυσικά, πολύ μεγάλη συζήτηση περί του τι είναι νοημοσύνη και θα ήταν ένας πολύ μεγάλος φιλοσοφικός διάλογος να αρχίσουμε να συζητάμε αυτή τη στιγμή τι είναι η ανθρώπινη νοημοσύνη. Όμως εδώ έχω έναν ορισμό, ο οποίος είναι πολύ... Έτσι έχουν γίνει πολλές αναφορές αυτόν και γι' αυτό τον επιλέγω. Είναι ένα σύνολο ικανοτήτων για επίλυση προβλημάτων και μέσα από τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων επιτυγχάνεται μάθηση και προκύπτει νέα γνώση. Κάπως έτσι μαθαίνουμε εμείς οι άνθρωποι. Πώς μαθαίνουν τώρα οι μηχανές, τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστή, εμφανίζει νοήμωνα συμπεριφορά μέσω ανάλυσης του περιβάλλοντος και ανάλυσης δράσης. Agency, όπως λένε στα αγγλικά και το μεταφράζουμε, ε, σε, με, με, κάποιο βαθμό αυτονομίας. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι η μηχανή παίρνει πρωτοβουλίες πια, μαθαίνει και παίρνει πρωτοβουλίες. Ε, και όλα αυτά για να πετύχει βέβαια συγκεκριμένους σκοπούς ρώτησα τον ChatGPT τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Και μου απάντησε ότι είναι προσωμείωση διαδικασιών ανθρώπινης νοημοσύνης από συστήματα υπολογιστών. Και βέβαια οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν μάθηση, συλλογιστική, επίλυση προβλημάτων, αντίληψη και τη λήψη αποφάσεων. Έτσι, αυτό ήταν που μου έδωσε το ChatGPT, το οποίο ε, είναι πολύ κοντά και στον πάνω ορισμό που έχουμε δοσμένο από τη βιβλιογραφία. Ε, τι είναι όμως η τεχνητή ε, Όχι, όχι τι, είναι, τι είναι, λίγο το είπαμε, ε, Είναι η τεχνητή νοημοσύνη νοημοσύνη. Είναι ένα ερώτημα, νομίζω, που αξίζει να μας απασχολήσει. Είναι τελικά νοημοσύνη. Ε, για να καταλάβουμε πολύ απλοϊκά και πάρα πολύ βέβαια αφαιρετικά και χωρί. Δεν είμαι επιστήμονας του χώρου, επομένως, όπως καταλαβαίνετε, θα σας το πω ε, πολύ εκλεικευμένα. Ε, είναι αυτό εδώ το κινέζικο δωμάτιο, όπως ονομάζεται. Τι συμβαίνει σε αυτό το δωμάτιο. Υπάρχει μέσα ένας άνθρωπος, τον βλέπετε, ο οποίος ε, δεν ξέρει κινέζικα, αλλά έχει μπροστά του πάρα πολλά λεξικά, ε, έχει γραμματικές, συντακτικά, ό,τι χρειάζεται, όλα τα σύμβολα, και κάποιος, όπως βλέπετε από τα αριστερά, του δίνει δεδομένα, input, έτσι, του δίνει δεδομένα τα οποία είναι γραμμένα στα Κινέζικα. Παίρνει αυτά τα δεδομένα, τα κείμενα δηλαδή, τα κοιτάζει σε όλα αυτά τα λεξικά και εν τέλει γράφει ένα κείμενο και το πετάει ε, για να το πάρει ο άνθρωπος στα δεξιά, είναι το output που βγάζει. Τι συμβαίνει, ξέρει αυτός ο άνθρωπος Κινέζικα. Είπαμε όχι, έτσι ακριβώς είναι και η μηχανή. Η μηχανή δεν ξέρει Κινέζικα, και όμως, παρόλα αυτά καταφέρνει και μεταφράζει. Ε, ή, αν αναρωτηθούμε αν είναι τεχνητή νοημοσύνη, νοημοσύνη, νοημοσύνη αναρω, αναρωτιόμαστε αν τα υποβρύχια μπορούν να κολυμπήσουν. Πλέον, μέσα στη θάλασσα, δεν είναι όμως ψάρια. Οι, οι υπολογιστές μπορούν να σκεφτούν λοιπόν. Και όλα αυτά, το σκέφτομαι, κατανοώ, κολυμπώ, είναι ανθρώπινε συμπεριφορέ ενώ η μηχανή παρουσιάζει μία ψηφιακή νοημοσύνη. Υπάρχει δηλαδή μία διαφορά που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Ε, όμως, γιατί ενώ η τεχνητή νοημοσύνη είναι γνωστή από πολλές δεκαετίες πριν, από τη δεκαετία του 50, για, γιατί γίνεται τόσος πολλή λόγος σήμερα και μάλιστα τα τελευταια 3 τρία-τέσσερα χρόνια πάρα πολλή λόγος και έχουν έρθει στη ζωή μας όλα αυτά τα γλωσσικά μοντέλα τύπου ChatGPT κλπ. Γιατί? Γιατί? έχει συμβεί μια πολύ μεγάλη επανάσταση εντός εισαγωγικών και αυτή είναι η ψηφιοποίηση. Γίνονται τα πάντα ψηφιακά. Ο άνθρωπος έχει γίνει homo digitalis. Έχει αποηλικοποιηθεί. Έχει φύγει η ηλική του υπόσταση. Είναι ένα URL. Αφήνει παντού ψηφιακά ίχνη. Παντού διαμορφώνει την ψηφιακή του ταυτότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει κάνει συναλλαγές στην τράπεζα ψηφιακές και εκεί φαίνεται πάλι το προφίλ του, σερφάρει στο διαδίκτυο σε συγκεκριμένες ιστοσελίδε. επισκέπτεται συγκεκριμένους τόπους, παντού αφήνει ψηφιακά ίχνη. Έτσι. Και βλέπετε ότι στο τέλος ένας εξαϊλωμένος άνθρωπος είναι η εξέλιξη του είδους μας. Ε, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι που θα μας έρθει στο μέλλον. Είναι παντού σήμερα εδώ στη ζωή μας, εδώ όπως είμαστε σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Με ποια έννοια. Ε, με την έννοια ότι στο κινητό μας βρίσκεται με πάρα πολλές εφαρμογές, εννοείται. Με τα αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα, τα οποία πολύ σύντομα θα βρεθούν και αυτά στη ζωή μας. Ήδη έχουν γίνει πολύ, πολλά πειράματα. Ε, πώς ξέρει το Instagram ότι μας αρέσουν οι γάτες και συνέχεια μας βγάζει μπροστά διαφημίσεις για γατοτροφές. Ε, και γιατί ε, η Αλέξα ή πια η Σίρις στους υπολογιστές και όλα αυτά μπορεί να κάνει τις εντολές που τις δίνουμε. Ε, μίλησε η, ε, εδώ η Κατερίνα, νομίζω, που με προλόγησε προηγουμένως για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Πραγματικά εδώ έχουμε μία αλλαγή παραδείγματο με την έννοια του Κουν, έτσι, επιστημονικού παραδείγματο. Δηλαδή, ότι στη βιομηχανική επανάσταση έχουμε αντικατάσταση τη μυϊκής δύναμη του ανθρώπου με τον ατμό, καταργήθηκαν πολλέ χειρονακτικέ εργασίε. Ενώ σήμερα, αν πούμε ότι αυτή ήταν η πρώτη εποχή των μηχανών, σήμερα στη δεύτερη εποχή των μηχανών ζούμε την εξάλληψη των εργασιών που απαιτούν διανοητική ισχύ και όλες οι εργασίες ρουτίνας, όπως ξέρω εγώ ένα φύλλο Excel ή οτιδήποτε, όλα αυτά έχουν περάσει πια στα χέρια των μηχανών. Έτσι. Αυτή η αλλαγή κινείται πολύ γρήγορα. Ε, και πάω τώρα και σε αυτά τα μοντέλα επεξεργασίας φυσική ε, φυσικής γλώσσας, που μια και ασχολούμαι αρκετά με τη γλώσσα και με τη διδασκαλία της γλώσσας και με τη διδακτική της γλώσσας, μου κάναν φοβερή εντύπωση καθώς μπήκαν στη ζωή μας και αναρωτήθηκα πώς δουλεύουν. Προσέξτε, πόσο απλός είναι ο τρόπος απλός, αλλά συνάμα και πολύ Καλημέρα, Ελένη. Τι έχει μέσα του, δηλαδή, πάρα, πολλούς, έχει πάρα πολλά δεδομένα, εκεί στο input που δείχναμε στο κινέζικο δωμάτιο, με διαλόγους, οι οποίοι διάλογοι λένε αυτό το πράγμα συνέχεια, καλημέρα Ελένη, τι κάνεις, φυσικά, τι άλλο θα μπορούσε να πει, καλά, χρώμα, έφαγες και τα λοιπά, έτσι. Βασικός στόχος, ναι, το τι χαμπάρια θα μπορούσε να το λέει, αλλά μπορεί και να γνωρίζει και ύφο. Άρα, επομένω, δεν θα ταιριάξει παντού σε όλα τα συγκείμενα το τι κάνεις, χα, τι χαμπάρια, αλλά το τι κάνει. Ε, τι, τι κάνεις, ε, έτσι και όχι το χαμπάρια. Βασικός στόχο ενός γλωσσικού μοντέλου είναι να προβλέψει την επόμενη λέξη μετά από μια σειρά από λέξεις. Με αυτόν τον απλό τρόπο. Ε, όπως, όπως και στη συνέχεια, έτσι μπορεί να στηθεί ολόκλη, ολόκληρος διάλογος. Καλημέρα Ελένη, τι κάνεις, ποια θα είναι η απάντηση όταν τα δεδομένα που έχει σωρεύσει... Σορεύ, Λένε «καλά», θα επιλέξει λοιπόν τη λέξη «καλά», έτσι είναι, είναι πολύ εύκολο γι' αυτό πια, όταν έχει μπει σε τόσους πολλούς διαλόγους. Ε, και ο, ο διάλογος μπορεί να εξελίσσεται συνεχώς, έτσι, «καλημέρα, τι κάνεις», «καλά», «θα βγούμε για καφέ σήμερα», «δεν», «τι άλλο θα μπορούσε», «δεν μπορώ», έτσι. Στις πρόβες δεν συμβαίνει ποτέ. Ωραία. Ε, λοιπόν, πού υπάρχει πάλι η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας και γιατί αυτά τα μοντέλα, τα, ε, τα γλωσσικά όπως έδειξα πριν, μπορούν, μας, μας αλλάζουν τη ζωή. Μα βέβαια, ήδη τα βλέπουμε στα διαλογικά ρομπότ, στα chatbots που τα χρησιμοποιούμε ε, συχνά στην εξυπηρέτηση πελατών. Μπορεί, μπορεί να τα δούμε πολύ συχνά και στην εκπαίδευση για υποστήριξη αδύναμων μαθητών, αντίστοιχα. Έτσι. Ε, και εδώ... Πιστεύω ότι αυτή η διαφάνεια είναι πάρα πολύ ουσιαστική, γιατί μπορεί να μας δείξει ε, πώς μπορεί να εξελιχθεί η σχέση του ανθρώπου και της μηχανής, μπορεί να εξελιχθεί με πάρα πολλούς τρόπους, μπορεί να ασχοληθεί να είναι ο νέος μας θεός, μπορεί να είναι μια συνεργασία, μπορεί να είναι πάρα πολλά τα οποία θα τα δούμε στο άμεσο μέλλον, πιστεύω. Έτσι, αυτή η σχέση πώς θα διαμορφωθεί. Ε, και επειδή ασχολούμαι με το θέμα της εκπαίδευσης, ή, θέλω να πω ένα, ένα πραγματάκι για αυτήν, ότι η τεχνητή νοημοσύνη ε, σήμερα έχει δημιουργήσει πανικό στην εκπαίδευση. Το ChatGPT έχει φέρει τα πάνω κάτω, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, παντού. Οι μαθητές αντιγράφουν, βάζουν εκεί και μας δίνουν το ΤΣΑΤΖΙΠΙΤΗ ε, ε, τη λύση. Αν η εκπαίδευσή μας μπορεί να απειληθεί από ένα chat GPT, δηλαδή από μια μηχανή που σκέφτεται εντό εισαγωγικών με τον τρόπο που σας έδειξα, τότε αυτή η εκπαίδευση δεν αξίζει να υπάρχει και καλώς κάνει και απειλείται. Διότι δεν μπορεί ένα, ε, ένα μηχάνημα που, που, λειτουργεί με τον τρόπο που έδειξα, έτσι με την πρόβλεψη της επόμενης λέξης, να απειλεί τα θεμέλια της εκπαίδευση μας. Είναι πολύ σαθρή η εκπαίδευση αν, αν στηρίζεται στην πρόβλεψη της επόμενης λέξης και στην αναπαραγωγή διαλόγων ή γλωσσικών προτύπων κλπ. Εδώ χρειάζονται άλλες ε, δεξιότητες και πρέπει το σχολείο και το πανεπιστήμιο να ξυπνήσουν προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθούν. Την άλλη. Ε, η τεχνητή Νοημοσύνη είναι σίγουρα ένα νόμισμα με δύο όψεις. Μπορεί να μας δώσει μια φθονία αγαθών και υπηρεσιών αλλά βάζει πάρα πολλά σημαντικά κοινωνικά ζητήματα. Ε, βάζει το ζήτημα της μεγάλης ε, ανισότητας που θα προκύψει, διότι το ψηφιακό χάσμα θα γίνει πολύ σύντομα εισοδηματικό χάσμα. και εδώ υπάρχει ένα ψηφιακό παράδοξο το ότι ενώ ε, ε, οι τεχνολογίες αυτές είναι πολύ φτηνές και προσιτές και έρχονται παντού στον καθέναν μας, Ταυτόχρονα, για να τις αξιοποιήσουμε, θα χρειαζόμαστε πολύ σύνθετες δεξιότητες. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε. Επίσης, η, η όθηση στις θετικές επιστήμες. Εντάξει, στα STEM και όλα αυτά το καταλαβαίνω και στα χρηματοοικονομικά, αλλά τι γίνεται με τις άλλες επιστήμες, τι γίνεται με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τις κοινωνικές επιστήμες. Έτσι όπως στρεφόμαστε τεχνοκρατικά, θα τις χάσουμε. Και πολλά άλλα με ζητήματα στε, ε, στερεοτύπων, προσωπικών δεδομένων κλπ. Ε, οι, 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 οι ανθρωπιστικές και οι κοινωνικές επιστήμες μπορούν να επωφεληθούν από την τέχνη νοημοσύνη. Μπορούν να κερδίσουν κι αυτές κάτι από αυτή την αλλαγή και αυτή τη ε, μεγάλη επανάσταση που έχει έρθει. Μπορούν να τις ενσωματώνσουν στην έρευνά τους. Η απάντηση που, ε, που δίνεται από τον Τάλος είναι θετική. Ο Τάλος είναι, όπως είπα προηγουμένω, ένα ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, ένα Horizon πρόγραμμα, ERA Chair, το ERA Chair είναι μια θέση ευρωπαϊκού προγράμματος, δηλαδή έρχεται κάποιος ξένος επιρογνώμωνας που μπορεί να μας δώσει τα φώτα του πάνω σε ένα θέμα και το δικό μας θέμα ήταν το Artificial Intelligence for Humanities and Social Sciences, όπως είπα προηγουμένως. Ο στόχος του είναι η δημιουργία ενός νέου και βιώσιμου κέντρου αριστείας στην Τεχνητή Νοημοσύνη για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες. Στο κέντρο αυτό συμμετέχουν καθηγητές από τα τμήματα της φιλοσοφικής και από τα, παιδα... τα παιδαγωγικά τμήματα. Είναι ένα σχέδιο φιλόδοξο, το οποίο απαιτεί διαρθρωτικές αλλαγές που μπορούν να γίνουν σε θεσμικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Βασικές αποστολές του έχει την έρευνα, τη διδασκαλία, τη συνεργασία και φυσικά τη διάδοση των αποτελεσμάτων του. Ε, έρχομαι στα, στο πρώτο του σκέλος, που είναι η έρευνα. Ε, και η έρευνα θα, θα γίνει σε τέσσερα, σε τέσσερα θέματα. Ε, θα, ε, είναι αυτές, αυτή τη στιγμή ανοιχτέ ε, αμοιβόμενε θέσει για εκπόνηση διδακτορική διατριβής σε αυτά τα τέσσερα θέματα. Ε, τελειώνουν οι προθεσμίες μέχρι 30 Οκτωβρίου, οπότε το λέω και σαν ανοιχτή πρόσκληση για όποιον ενδιαφερόμενο. Ε, ο, πρώτος, ο πρώτος άξονας της έρευνας αφορά το σημασιολογικό σχολιασμό αρχαίων ελληνικών κειμένων, είναι δηλαδή στα digital classics ε, αυτός ο, ο πρώτος ερευνητικός το άξονας. Ε, ο δεύτερος είναι η διατήρηση και διάχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ε, έχει να κάνει δηλαδή με ψηφιακή αρχαιολογία. Ε, ο τρίτος είναι η χρήση μοντέλων φυσικής επεξε... δηλαδή επεξεργασίας φυσικών γλωσσών, σαν και αυτά που έδειξα πριν, στην ανάλυση σωμάτων λογοτεχνικών κειμένων. Και το τέταρτο, που είναι και το θέμα στο οποίο είμαι υπεύθυνη, είναι η εκπαίδευση στι ανθρωπιστικέ επιστήμε και θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε την πιθανή συμβολή τη τεχνητή νοημοσύνη στη μελέτη και ανάλυση αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα τη νεοελληνική γλώσσα. Θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε οντολογίε και μέσω συμβολική τεχνητής νοημοσύνης να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τα αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά. Ε, το Τάλος έχει και εκτός από έρευνα, έχει και εκπαίδευση και γι' αυτό τρέχει ήδη ένα σύντομο πρόγραμμα στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τους φοιτητές μας με, με μαθήματα σχετικά ε, αυτό είναι το φυλάδιο του σύντομου πρόγραμματος. Ε, επίσης, ε, οργανώνουμε ε, πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών και θα γίνουν διαλέξεις για υποψήφιους διδάκτορες στο τάλο Academy. Ε, και επίσης, έχουμε και ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, αν ε, μας στηρίξει Περιφέρεια θα υλοποιηθεί, το οποίο ε, αφορά την, α, τους μαθητές όλης της Κρήτης, που θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στι εγκαταστάσει του Πανεπιστημίου στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο και να εκπαιδευτούν σχετικά με τι τεχνολογίες τη τεχνητή νοημοσύνη και του τρόπου με του οποίου λειτουργούν. Έτσι, στο, στοχεύουμε να εκπονήσουμε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και μετά να γίνουν και διδασκαλίε. Ε, Επίση, συνεργασίε, δημιουργία δικτύων, διάδοση των δραστηριοτήτων. εδώ μπορείτε να δείτε και το, το site μας και να ε, δείτε και τις ε, ε, ανοιχτές θέσεις και όλα αυτά τέλος πάντων που ε, γίνονται στο πλαίσιο του τάλος. Ε, και έρχομαι εδώ έτσι για να κλείσω, ε, ρωτώντας πάλι τον Ζάτσιπιτη. είναι το μέλλον της ανθρωπότητας ανθρώπινο. Το, το μέλλον ανήκει στους ανθρώπους ή στις μηχανές. Ε, μου έδωσε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση. Έχω πολύ λίγο χρόνο, δυστυχώς. Αλλά αξίζει λίγο να πάρετε μια γεύση. Ως γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, δεν έχω τη δυνατότητα να προβλέψω το μέλλον ή να κάνω οριστικές δηλώσεις για το πεπρωμένο της ανθρωπότητας. Το μέλλον της ανθρωπότητας είναι αβέβαιο και υπόκειται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών εξελίξεων, των κοινωνικών αλλαγών, των περιφαλλοντικών συνθήκων και άλλων. Ωστόσο με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις είναι πιθανόν ότι οι άνθρωποι θα παραμείνουν ένας σημαντικός παράγοντας στο μέλλον. Ενώ η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη προχωρούν με ταχύς ρυθμούς, η ουσία του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος με τα μοναδικά συναισθήματα, τη συνείδηση και τη δημιουργικότητά του, μάλλον θα παραμείνουν. Τελικά το μέλλον της ανθρωπότητας είναι στα χέρια μας, λέει το μοντέλο, και θα διαμορφωθεί από τις αποφάσεις που θα λάβουμε συλλογικά ως κοινωνία. Πρέπει να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι οι εξελίξεις στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη θα ευθυγραμμίζονται με τις ανθρώπινες αξίες, την ηθική και την ευημερία, ώστε να δημιουργήσουμε ένα θετικό μέλλον για την ανθρωπότητα. Το ερώτημά μου όμως παραμένει. Κατάλαβε το ChatGPT αυτά που μας λέει. Έχει επίγνωση του εμείς ως κοινωνία που μας λέει στην τελευταία παράγραφο περιλαμβάνει μέσα εκεί το εγώ στην πρώτη, παρα... στην πρώτη παράγραφο που είπε εγώ δεν μπορώ να προβλέψω και είμαστε εν τέλει στα χέρια της τεχνητής νοημασίνης. Πιστεύω πως το μοντέλο δεν κατάλαβε και γι' αυτό το μέλλον ακόμα είναι στα χέρια της ανθρωπότητας. Σας ευχαριστώ πολύ.